Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Ψυχογιού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του εξέφρασε κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αργολίδας ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος για την απόφαση της Διεπιουργικής Επιτροπής να παραχωρήσει το έργο της κατασκευής της Μαρίνας Ναυπλίου με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προϋπολογισμού δαπάνης 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμαρχος το χαρακτήρισε έργο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και ευχαρίστησε τους δύο υπουργούς του νομού για τη συμβολή τους σε αυτή την απόφαση. Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στο θέμα της λειτουργίας κολυμβητηρίου, όπου σχετική απόφαση προωθεί το θέμα. Εγκρίθηκε χθες από τη Διεπιουργική Επιτροπή η Μαρίνα του Ναυπλίου, έτσι ώστε να προχωρήσει για να μπορέσει να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το στόχο που έχουμε βάλει όλοι οι ναυπλίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, που δεν είναι τίποτα άλλο από το να γίνει το έργο. Χθες λοιπόν παρουσία αρκετών υπουργών, να μην τους αναφέρω έναν-έναν, και των δύο δικών μας υπουργών, του κυρίου Μανιάτη και του κυρίου Ανδριανού, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε για όλες τις ενέργειες. Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μαρίνα του Ναυπλίου. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά αναπτυξιακό, που μόνο αν κάποιος το φανταστεί σε συνδυασμό με τα δύο έργα που δημοπρατούνται στις 12 και στις 19 Νοεμβρίου, που έχουν να κάνουν με τον κώδικα ασφαλείας του λιμανιού και την εκβάθυνση του λιμένα Ναυπλίου, τότε μπορεί να δει πραγματικά τις δυνατότητες που ανοίγονται για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Και λέω ευρύτερης περιοχής, γιατί κανένας δεν μπορεί να κλείσει μόνο στο Ναύπλιο τα όρια των περιοχών που θα ευεργετηθούν από αυτά τα έργα. Επειδή μιλάμε πλέον για τουριστική ανάπτυξη, μιλάμε για τουρισμό κρουαζιέρας, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη όλων ότι το Ναύπλιο είναι Δήμος Ναυπλιαίων και ο Δήμος Ναυπλιαίων γύρω του έχει επίδαυρο και Μυκήνες, που είναι σημεία τα οποία θα αποτελέσουν πόλους έλξης για τους επισκέπτες. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς με τη βοήθεια τη δική σας εδώ δεν είναι να αναγγέλουμε έργα. Είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο για το πού βρίσκονται τα έργα. Ουδής είπε θα φτιάξουμε τη Μαρίνα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας συνεχής αγώνας, έτσι ώστε οτιδήποτε υπήρχε στο Δήμο σε κάποιο στάδιο να προχωρήσει και οτιδήποτε δεν υπήρχε να ξεκινήσει και να προχωράει. Εδώ θα πρέπει να μνημονεύσω, γιατί πάντα το ηθικό είναι αυτό. Αυτούς που χωροθέτησαν τη Μαρίνα και ήταν ο κύριος Αναγνωσταράς και ο αείμνηστος Νίκος Κουντάλας. Για το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2008 και αυτή τη στιγμή έχει ξεκολλήσει και προχωράει με κάποια βήματα και πρέπει να αποδίδονται και σε αυτούς που έχουν δουλέψει τα εύσημα για αυτό που έχουν κάνει στο παρελθόν. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα μαζί με τη Μαρίνα στο θέμα του Μπούρτζη, όμως θα πω ότι για μας το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα πάρει την κατοχή κάποιου χώρου, αλλά το θέμα μας είναι να αξιοποιούνται να αξιοποιείται ο Δήμος Ναυπλίων. Υπάρχει συνεννόηση με την περιφέρεια και με το Υπουργείο, αλλά και με την εταιρεία κινήτων δημοσίου, έτσι ώστε το Μπούρτζη μετά την ανακαίνισή του, ξέρουμε ότι έχει ενταχθεί ήδη με έναν προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αναστήλωσή του, να μπορέσει να αξιοποιηθεί έτσι όπως το θέλουμε εμείς και να γίνει άλλος ένας χώρος που θα δώσει μεγαλύτερη αξία στο Δήμο Ναυπλίων. Ο προϋπολογισμός της μελέτης της Μαρίνας του Ναυπλίου ήταν 24 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός του έργου σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αυτό από τη μία, γιατί την εποχή εκείνη όλες αυτές οι εγκαταστάσεις φτιαχνόντουσαν με κάποιους πολύ φουσκωμένους προϋπολογισμούς. Και από την άλλη, αυτή τη στιγμή μιλάμε για επιχειρηματικότητα και ανταποδοτικότητα. Άρα, όλοι αυτοί οι προϋπολογισμοί πρέπει να πάνε πιο κάτω. Πολύ σύντομα θα γίνει σε δύο φάσεις ο διαγωνισμός και θα έχουμε να μιλήσουμε για λεπτομέρειες προγραμματικών συμβάσεων αλλά και γενικώς των όρων διακήρυξης, έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση. Έγινε συζήτηση για τα κολυμβητήρια τα οποία αδυνατούν και είναι το 90% των κολυμβητηρίων της χώρας, αδυνατούν να είναι ενεργά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εκεί λοιπόν τέθηκαν κάποιες λύσεις που πιθανώς στο μέλλον θα υπάρξουν. Πολύ σύντομα εμείς θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανακοινώσεις για το θέμα του κολυμβητηρίου του δικού μας. Φυσικά θεωρώ ότι δύο πράγματα θα έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε. Ένα είναι στο ΕΣΠΑ να μπει ο αθλητισμός. Υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ τα οποία
θα μπορούσαν να συντηρήσουν εγκαταστάσεις, γιατί οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα, απ' τη μία, και απ' την άλλη θα έπρεπε να δουν συνολικά το θέμα των κολυμβητηρίων σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίθανα ενεργοβόρα κατάσταση με το πετρέλαιο. Εκεί προσανατολιζόμαστε κι εμείς και να δοθεί λύση με την απρόσκοπτη λειτουργία και το χειμώνα των κολυμβητηρίων. Κατά την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Μυκηνών της Τετάρτης, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος με ιδιαίτερη ικανοποίηση εξήγηλε τις νέες παραμέτρους όπως διαμορφώθηκαν για τα τρία μεγάλα έργα που προχωρούν στο Δήμο. Το πρώτο αφορά στην εξασφάλιση 8 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του 2013. Την ένταξη σε πρόγραμμα ΣΔΙ της κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου στα 22 στρέμματα στο Κεφαλάρι και τη δημιουργία πνευματικού κέντρου στην Αγίου Κωνσταντίνου με αυτοχρηματοδότηση από τον Δήμο. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτά τα έργα μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα δώσουν πνοή ανάπτυξη στο Δήμο και αισιοδοξία στους πολίτες. Πλησιάζει πλέον τα 8 εκατομμύρια η δαπάνη, η οποία εκρήθηκε από την περιφέρεια, και τα 4 εκατομμύρια που ήταν παλιά και που ήταν ο αγώνας για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει περίπου στα 8 εκατομμύρια. Ένα τεράστιο έργο. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας 31 Δεκάτου του 2013. Υπάρχει παράταση τουλάχιστον για 2 χρόνια ως προς την υποβολή για την κατασκευή, μέχρι να τελειώσει. Ό,τι θα προβλέπετε μέσα από τα τέτοια δημοπράτησης. Άρα λοιπόν, εάν σε 10 μέρες όπως υπολογίζουμε και για 52 μέρες μετά θα έχουμε λοιπόν μία δημοπράτηση τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν κάπου στα μέσα του Ιανουαρίου θα υπάρχει ανάδοχος, διότι και όποια ένσταση κι αν γίνει, αυτές εξετάζονται αμέσως και σε ένα πενταήμερο έχουν τελειώσει. Και ακόμα στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων εκδικάζεται σε 10 μέρες. Άρα, στη χειροτέρα των περιπτώσεων, ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του και για 240 μέρες, δηλαδή για 8 μήνες, που είναι το βάθος του έργου, νομίζω ότι στις αρχές Φεβρουαρίου θα έχει τελειώσει αυτό το... θα έχει μπει ο ανάδοχος. Επίσης, ένα πολύ σπουδαίο έργο για τον τόπο μας. Βγήκε και μια σχετική ανακοίνωση απόψε. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός συμμετείχε σήμερα στη Διυπουργική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, όπου μεταξύ άλλων εκρήθηκε η πρόταση που είχε υποβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υπαγωγή των έργων κατασκευής 11 ανοιχτών κολυμβητηρίων και 7 κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων στις διατάξεις του νόμου 3389-2005 περί συμπράξεως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΠ. Η σύμπραξη αφορά τη μελέτη χρηματοδότηση και βαριά συντήρηση των ΟΣΑΜΑ αθλητικών εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα 20 ετών. Επισημαίνεται πως τα εγκριθέντα έργα περιλαμβάνεται το κλειστό γυμναστήριο Δήμου Άργους με δυνατότητα τέλεσης αγώνων χειροσφαίρησης. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι αυτό που πριν από λίγο καιρό έλεγα, όταν βελτιώσαμε τις συνθήκες φτιάχνοντας λειτουργικό το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Κύου και με ρώτησαν κάποιοι τι θα γίνει με το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο. Και τους είπα τότε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές. Υπάρχει το Τζέσικα, υπάρχει το ΣΔΙΚ και υπάρχει και η αυτοχρηματοδότηση. Αν μπορούμε λοιπόν να γλιτώσουμε χρήματα, και να λοιπόν που αυτό το έργο σήμερα εντάχθηκε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθεί. Άρα λοιπόν και το κλειστό γυμναστήριο έρχεται και αυτό. Είναι στα 22 στρέμματα που πήραμε με παραχώρηση από το Αγροτικής Ανάπτυξης στο Κεφαλάρι. Εκεί που είναι το γήπεδο του Κεφαλαρίου, ο αγροτικός συνεταιρισμός, εκεί ακριβώς στη μεγάλη αλάνα που υπήρχε, 22 στρέμματα, τα διεκδικήσαμε, τα πήραμε και εκεί λοιπόν θα γίνει το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο θα έχει όλα τα αθλήματα σάλας, συν κανονικές διαστάσεις, με όσο χρειάζεται περιμετρικά για τους αγώνες της χειροσφαίρισης του hardball, όπου καταλαβαίνουμε ότι έχει τις μεγαλύτερες διαστάσεις από τα άλλα κλειστά γυμναστήρια. Επίσης, το Πνευματικό Κέντρο στην Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτά τα έργα
που γίνονται αυτό τον καιρό και που θα ξεκινήσουν άμεσα, είναι έργα που έπρεπε στον τόπο μας να είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια, όταν γινόταν παρέλαση στην κυριολεξία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, το να κοιτάς το χθες μπερδεύει τα βήματά σου για να πας στο αύριο. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση και γι' αυτό λοιπόν με αυτοχρηματοδότηση από το Δήμο Άργους Μυκηνών φτιάχνεται ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο στην Αγίου Κωνσταντίνου. Βεβαίως υπάρχει μια επιβάρυνση αρκετά μεγάλη οικονομική στο Δήμο μας από κάποιους φιλοκατήγορους συμπατριώτες μας, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, που έτρεχαν στις πολεοδομίες και κατηγορούσαν για να δημιουργήσουν προβλήματα και ενώ μπορούσαμε να το κάνουμε με λιγότερα χρήματα, σήμερα θα πληρώσουμε κάτι τις παραπάνω για τα βίτσια τα δικά τους και δεν πειράζει. Αυτούς όλους τους κρίνει ο κόσμος, ο λαός. Και αυτές τις ώρες που έχουμε προβλήματα οικονομικά, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη συνείδηση αυτού του τόπου θα λογοδοτήσουν για αυτά που έχουν κάνει και που τον έχουν προσβάλει βάναυσα. Και συνεχίζουν να το κάνουν βέβαια. Αυτό το μεγάλο πνευματικό κέντρο, χωρητικότητας 400 περίπου καθημένων και πάνω από 250 ορθίους, με όλες εκείνες τις προδιαγραφές, με σκηνή κανονική για θέατρο, για προβολή κινηματογράφου, για χοροδιακές υποστηρίξεις και βεβαίως για να γίνει έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής, διότι θα είναι σε τρία επίπεδα και όχι όλο ένα πράγμα όπως είναι το Μπουσουλοπούλιο, σε τρία επίπεδα, έτσι ώστε όταν οι καρέκλες αφαιρούνται από το χώρο, να μπορεί αυτός ο χώρος να γίνει και άλλα πράγματα. Παρέμβαση κατά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών της Τετάρτης έκανε ο επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γιώργος Αναγνώστου, ο οποίος απίφθινε ερώτηση στον Δήμαρχο για την τύχη των μελετών των έργων που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τις αναπλάσεις και την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου. Εγώ θέλω να πω το εξής πάνω σε αυτά τα οποία είπε. Στο θέμα της ανάπλασης έχουμε διαφωνήσει με τον τρόπο που θα γίνει η ανάπλαση και έχουμε καταψηφίσει όλα τα στάδια. Όμως ευχής έργων είναι κάποια στιγμή αυτή η ανάπλαση θα ξεκινήσει. Προφανώς και βρίσκεστε εκτός χρονοδιαγραμμάτων, μην θυμίσω δηλώσεις παλιές. Εύχομαι, πιστεύω όμως ότι δεν θα γίνει και το δηλώνω δημόσια στην τηλεόραση, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένα έργο πριν τις εκλογές στις δημοτικές. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, αυτό είναι εκτίμησή μου. Αυτό είναι εκτίμησή μου. Άμα θέλετε να λαϊκίσουμε, να το κάνουμε. Εύκολο και για μένα δεν θα φωνάζω. Κάνω λοιπόν αυτή την εκτίμηση. Δεύτερο, όσον αφορά το κλειστό και το κολλητήριο, άκουσα πως ένα ρεύμα θα γίνει με ΣΔΙΤ και σύνολο πακέτο μελέτη κατασκευή, αν κατάλαβα καλά. Αυτές οι μελέτες που κάνατε εσείς τα 2-3 προηγούμενα χρόνια που μας λέγατε, αυτές τι θα γίνουν, είναι μέσα σε αυτές, ή θα γίνει μια νέα μελέτη από τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εγώ κατάλαβα από αυτά που διαβάσατε ότι θα γίνει ΣΔΙΤ μελέτη κατασκευή. Έτσι κατάλαβα. Και ρωτάω, οι μελέτες που εμείς κάναμε τα προηγούμενα 2 χρόνια, 3 που λέγατε, τι θα γίνει. Μας είχατε πει ότι είχατε ετοιμάσει, ήταν εδώ και ο Σαντραχτάς, μας έβγαλε κάποια στιγμή. Όχι, να τελειώσω και μετά. Ο κ. Σαντραχτάς μου έβγαλε κάποια σχέδια, τα είχαμε δει στο παλιό Δημοτικό Συμβούλιο. Για το πιστό αναφέρετε, ένα σημαντικό έργο που δεν με ενημέρωση αφορά το έργο της δυτικής ψηφιακής αγωνίδας που είχε ταχθεί στο ΕΣΠΑ με τον προϋπολογισμό 950.000 ευρώ. Ήταν το μεγαλύτερο και το πρώτο έργο που είχε ταχθεί σε αυτό το μέτρο και οι πληροφορίες εμένα μου λένε ότι αυτό καθυστερεί σημαντικά με κίνδυνο να πενταχθεί. Δεν έχω πλήρη πληροφορία όμως. Δηλαδή, θα ήθελα από εσάς να ακούσω αν αυτό το έργο προχωράει, γιατί το πιο όριμο από όλα στην ουσία για δημοπράτηση και είναι και εύκολη δημοπράτηση είναι το συγκεκριμένο έργο του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όσον αφορά για τα μαγαζιά που ανοίγουν στην πόλη και μια εφορία που δημιουργείται, νομίζω ότι το μόνο μαγαζί που ανοίγει στην πόλη είναι καφέ και σάντουιτς, ας πούμε. Δεν ανοίγει τίποτα άλλο. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο χειροτερεύει. Και το μόνο που υπάρχει είναι κάποια καφέ και κάποιες άδειες στο κέντρο της πόλης. Στα λεγόμενα του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου που αφορούν την προώθηση των έργων στο Δήμο, κατά την ενημέρωση στο Σώμα, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Γκαργκάσουλας τόνισε ότι όλοι θέλουμε τα έργα, αλλά σε 200 μέρες θα κριθούμε όλοι. Στη συνέχεια, ο κ. Γκαργκάσουλας έθεσε θέμα για το οικόπεδο του ΚΤΕΛ και τη διαφωνία των περιοίκων που αφορά το πέρασμά του μέσα από αυτό. Καταρχήν, όσο για τα μαγαζιά, μάλλον θα πρέπει να τα φωτογραφίσουμε και εμείς και να τα βγάλουμε σε εφημερίδα για να τα συγκρίνουμε με εκείνες τις εφημερίδες που βγαίνανε προεκλογικά να δούμε πώς έχει ανοιχτά και πώς έχει κλειστά. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά για τα έργα, πιστεύω ότι όταν τα έργα γίνονται σωστά,
κάνουμε μελέτες δημοπρατήσεις και επίδυσης, σαφώς θα είναι υπέρ του Δήμου μας και όχι κατά. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να συζητήσουμε για κάποια που γινόταν με προχειρότητα στο όνομα ότι θα τα κάνουμε με λιγότερα χρήματα κτλ., αυτά νομίζω ότι ανήκουν σε άλλες εποχές, κύριε Δήμαρχε, και όχι σε αυτές τις εποχές. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μελέτες, πιθανόν στις προηγούμενες, στις προπροηγούμενες. Σε κυβερνητικά σχολεία. Έχω κάνει πάρα πολλά μια κυρία Καρπούνο, περισσότερα από εσάς πάντως. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τα μεγάλα έργα τα οποία μας τα έχετε πει και μας έχετε ξαναπεί 100.000 φορές, τα έχετε ξανανακοινώσει, εγώ θα τα δεχτώ με πολύ μεγάλη αναμονή να προσδώσουν αξία στο Δήμο μας. Βέβαια, εγώ πιστεύω, όπως και ο κύριος Αναγνώστης, φτάσουμε σε αυτό το βήμα ότι πριν τις εκλογές και μάλιστα και πάλι τότε θα βλέπετε να τα ξανανακοινώνετε. Εντάξει, ο κόσμος κρίνει και θα μας κρίνει σε περίπου 200 ημέρες. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σας παρακαλέσω για ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί που αγόρασε το κτέλ, το οικόπεδο. Όλοι είπαμε ότι πρέπει να φύγει το κτέλ και όλοι ήμασταν σύμφωνοι και μάλιστα σας βγήκατε και το ανακοινώσετε. Αλλά όμως οι κάτοικοι εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Μας παίρνουν συνεχώς τηλέφωνο, έχουν μπει κάποια λεωφορεία εκεί μπροστά, δεν μπορούν να βγουν από τον δρόμο. Μήπως πρέπει να κάνουμε μία παρέμβαση, να κάνετε εσείς σαν δήμαρχος μία παρέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, να λυθεί το ζήτημα ομαλά και να μην υπάρχει ένταση για αυτούς εκεί τους κατοίκους. Συνολικά απαντήσεις στα ερωτήματα των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης έδωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, αγαπητοί κύριοι, ξέρω ότι τη θέλετε πάρα πολύ και θα γίνει. Και άμεσα, σε 10 μέρες από σήμερα, πιστεύω, μετά την τελευταία σύσκεψη που κάναμε Περιφέρεια και Δήμος και μελετητές, νομίζω ότι θα βγει σε δημοπρασία. Το ΑΤΚΑΘΗ της 31-12 του 2013 δεν υπάρχει πια και σας το είπα πριν από λίγο. Πολλοί είχαν συνταχθεί ότι δεν θα προλάβει μέχρι τις 31-12, θα χαθεί το έργο. Για ένα έργο που κανένας δεν είχε ασχοληθεί πριν από αυτή τη Δημοτική Αρχή, ενώ το έργο ήταν μπροστά και κυλούσε τις μέρες που εσείς ήσασταν κυβέρνηση εδώ, στον τόπο. Ναι, κανένας. Κανένας. Αν είχατε ασχοληθεί, γιατί δεν το παίρνατε. Θα το πείτε όταν θα δείτε. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το οποίο με ρώτησε ο κύριος Αναγνώστου και με ρώτησε βεβαίως με πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το απαντήσω με το ανάλογο ενδιαφέρον για να καταλάβει λοιπόν ότι το κλειστό γυμναστήριο το οποίο εμείς λέγαμε σε ποιο μέρος θα γίνει κάναμε μία μικρή προμελέτη με την αναπτυξιακή εταιρεία και τίποτα άλλο. Οι μελέτες λοιπόν που λέτε εσείς, οι πολυδάπανες και οι πολυπίκυλες και οι πολυδιαφημιζόμενες δεν ήταν απλά μόνο μία προμελέτη που κάναμε περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει, μισό λεπτάκι, το ΣΔΙΤ δεν το κάνουμε εμείς. Δεν το κάνουμε εμείς το ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ το κάνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πάλι να σας διαβάσω το απόσπασμα του Δελτίου, γιατί αν εμείς πληρώναμε για αυτά, που δεν πληρώνει ο Δήμος δεκάρα από αυτά τα χρήματα, δεκάρα δεν πληρώνει, είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι κακό που δεν πληρώνουμε εμείς. Είναι κακό που δεν πληρώνουμε. Θα έπρεπε να πληρώνουμε. Δεν πληρώνουμε εμείς. Πληρώνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Άρα εμείς γλιτώσαμε τα λεφτά, δεν είναι έτσι. Και θα έχουμε και ένα μεγάλο κλειστό γυμναστήριο. Καλά δεν λέει. Πολύ καλά είναι για μας. Πάμε λοιπόν τώρα στη μελέτη του κολυμβητηρίου. Το κολυμβητήριο λοιπόν, η μελέτη του είναι έτοιμη. Και η μελέτη έγινε και αυτή από την αναπτυξιακή και είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη να γίνει εκεί που πρέπει. Εγώ όμως στην αρχή της τοποθέτησής μου είπα ένα απλό πραγματάκι, το οποίο νομίζω ότι έγινε σαφέστατο παντού και αντιληπτό από όλους. Είπα ότι κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την πόλη κατηγορούσαν διαρκώς. Πήγαιναν και έτρεχαν στις πολεοδομίες και ρουφιάνευαν, δημιουργούσαν προβλήματα συνεχώς για να μην γίνει τίποτα σε αυτή την πόλη. Αυτό είπα και το επαναλαμβάνω. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πηγαίνετε στην πολεοδομία να πάρετε ποιοι έχουν κάνει τις καταγγελίες και να τους δείτε. Εγώ δεν έχω σκοπό να τους κάνω καμία διαφήμιση δημοσίως. Ότι έβλαψαν τον τόπο, ως δήμαρχος υπεύθυνα το καταθέτω. Ότι έβλαψαν τον τόπο και τον βλάπτουν διαρκώς. Και για αυτόν τον τόπο λοιπόν που βλάπτουν τον υπερασπίζομαι όσο μπορώ. Και με τον παραπάνω. Και θα τον υπερασπίζομαι. Πάμε λοιπόν τώρα στο κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο και αυτό θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.
Και η μελέτη του είναι έτοιμη. Υπάρχει πρόβλημα, δεν νομίζω. Το κολυμπητήριο μας το κάνουν δώρο, το κλειστό γυμναστήριο μας το κάνουν δώρο και το κολυμπητήριο το φτιάχνουμε με λεφτά της περιφέρειας. Το κολυμπητήριο θα γίνει στη θέση του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού στο ήδη κτίριο το οποίο πήραμε την άδεια για να κατεδαφιστεί, γιατί το κτίριο αυτό έχει τεράστια προβλήματα. Πάμε λοιπόν τώρα στο ΚΤΕΛ. Ήταν όνειρο όλων των πόλεων να μην δημιουργούν προβλήματα μεγάλα αυτοκίνητα, όπως είναι τα λεωφορεία, περνώντας και σταθμεύοντας στο κέντρο της πόλης. Έγιναν προσπάθειες και στο παρελθόν, οι οποίες όμως δεν είχαν καμία επιτυχία. Κάποια στιγμή λοιπόν σε συνεργασία και σε συνάντηση με το καινούριο Προεδρείο του ΚΤΕΛ, τους είπα για ένα υπόπεδο το οποίο πουλιέται από το Ίδρυμα Ράδου, στη θέση που είναι σήμερα όλες αυτές οι βελτιώσεις που έχουν γίνει, οι χωματουργικές βελτιώσεις, στο οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό, στο κομμάτι που ξεκινάει η Καραμουτζά, συμβολή με την Αυπλίου. Εκεί είναι η γειτονιά μου. Εκεί μεγάλωσα, εκεί παίζαμε μπάλα, σε αυτό το χώρο, εκεί ήταν του Γαλιά και το πρατήριο. Η γειτονιά μου αυτή τη στιγμή χαίρεται, γιατί αναβαθμίζεται ο τόπος. Θετικό ως πρώτο βήμα για την κατασκευή της Μαρίνας Ναυπλίου με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, χαρακτήρισε ο επικεφαλής Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ναυπλίων Χρήστος Γραμματικόπουλος την έγκριση αυτού του τρόπου κατασκευής της κατά τη Δημιουργική Επιτροπή της Τετάρτης. Ο Χρήστος Γραμματικόπουλος δεν παρέλειψε ωστόσο να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την καταβολή όλης της χρηματοδότησης των 9 εκατομμύρια ευρώ από ιδιώτη. Ωστόσο όμως σχετική χαρακτήρισε την προώθηση του έργου από το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και των δύο Υπουργών της Αργολίδας. Πράγματι, χθες είχαμε τη Δημιουργική αυτή Επιτροπή, όπου εγκρίθηκε η ένταξη της Μαρίνας μέσω ΣΔΙΤ. Καταρχάς, σε πρώτη φάση, είναι μια θετική εξέλιξη. Και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι είναι μια θετική εξέλιξη, είναι ένα πρώτο βήμα. Βεβαίως, υπάρχουν επιφυλάξεις πάντοτε με τα έργα ΣΔΙΤ, όπως γνωρίζετε. Είναι πολλά έργα ΣΔΙΤ, τα οποία στην πορεία δεν γίνανε. Όμως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μην πούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη αφενός. Και αφετέρου, κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχε το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού τόσο για το λιμάνι όσο και για τη Μαρίνα, αλλά και των δύο υπουργών που έχουμε εδώ στην Αργολίδα, σίγουρα δεν θα γινόταν κάτι. Επομένως, χάρη σε αυτό το προσωπικό ενδιαφέρον, το πρωθυπουργικό ενδιαφέρον που υπάρχει και την παρουσία των Υπουργών, έχουμε τις ελπίδες ότι αυτή η ανακοίνωση, αυτή η ένταξη θα έχει και συνέχεια. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια μοναδική πολιτική συγκυρία για την Αργολίδα που δεν υπήρχε ποτέ, τουλάχιστον από ό,τι εγώ θυμάμαι και από ό,τι θυμούνται και οι παλαιότεροι. Ποια είναι η συγκυρία αυτή? Τυχαίνει να έχουμε δύο υπουργούς στην κυβέρνηση και να έχουμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κατά το ίμιση τουλάχιστον μπορούμε να τον πούμε ότι είναι ναυπλιώτης. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η καλή συγκυρία μπορεί να προωθήσει πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, εγώ επιμένω ότι θα μπορούσαμε με αυτή τη συγκυρία να επιμείνουμε για τον προαστιακό, να επιμείνουμε για το αεροδρόμιο στην Τρίπολη και για ό,τι άλλο τέλος πάντων έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια και μπορεί τώρα να προωθηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Μαρίνα, το ΣΔΙΤ, όπως ξέρει όσοι δεν ξέρουν, είναι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως εδώ η χρηματοδότηση, που είναι περίπου 9 εκατομμύρια, θα την αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ιδιωτικός φορέας της σύμπραξης. Αυτό είναι ένα αλφα θέμα. Δηλαδή τα χρήματα θα τα βάλει, πρέπει να τα βάλει ο ιδιώτης. Επίσης. Πώς μιλάμε για σύμπραξη? Είναι ένα θέμα, γι' αυτό σας το λέω και εγώ. Δηλαδή συνήθως εμείς ξέραμε ότι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα βάζει ένα κομμάτι ένας, βάζει ένα κομμάτι ο άλλος. Άρα ήδη αυτό από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας ιδιώτης που θα βάλει και τα 9 εκατομμύρια. Ένα αυτό, ένα προβληματάκι. Η δυναμικότητα θα είναι 210 σκάφη, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Και ο χρόνος κατασκευής αυτού του έργου θα είναι 2-3 χρόνια. Αν βάλουμε και τις προεργασίες, περίπου μιλάμε για μετά από 4 χρόνια. Αυτός δεν που θα το πάρει, θα πρέπει να το εκμεταλλεύεται σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν επί 40 χρόνια. Άρα, δηλαδή, αυτός που θα το πάρει θα πρέπει να υπολογίσει επί 40 χρόνια αν θα βγάλει αυτά τα χρήματα και αν θα έχει και ένα κέρδος. Όλα αυτά είναι σημεία, γι' αυτό βλέπετε είμαι και λίγο επιφυλακτικός για το αν και κατά πόσο. Ποντάρουμε βέβαια πάντοτε στη μεγάλη πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού, που χωρίς αυτήν ούτε το λιμάνι τώρα θα συζητάγαμε, ούτε τη Μαρίνα. Κλείνοντας, αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να γκρινιάζουμε μονίμως. Νομίζω ότι αφού έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, ας χτίσουμε πάνω σε αυτήν. Αν προωθούν αυτά τα δύο θέματα, πραγματικά μπορεί να βοηθηθεί ο τόπος μας ιδιαίτερα. Και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συνεχώς θα πιέζουμε.
Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε για όλους μας η ανίχνευση πολυμάτων γεωργικού φαρμάκου με δραστική ουσία σε ελαιόλαδα από μήλους και το κουτσοπόδι που ανεβρέθησαν κατά τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε ελαιόλαδα της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας από τους γεωπόνους της Διεύθυνσης της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος της δακοκτονίας. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής και Γεωπόνος της Διεύθυνσης, ζήτησαν για ακόμα μία φορά ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων από τους παραγωγούς. Εντοπίστηκαν κολλήματα φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο παραγωγής 12. Δυστυχώς η δυσάρεστη έκπληξη ήρθε από το ελαιόλαδο. Τόσα χρόνια θεωρούσαμε ότι δεν είχαμε προβλήματα με τα ελαιόλαδα από την περιοχή, αλλά τα καινούργια δεδομένα για το 12 ήρθαν και άλλαξαν τα δεδομένα. Και δυστυχώς αναγκαζόμαστε και κάνουμε δείγμα ξεχωριστό δελτίο τύπου γιατί τα πράγματα τα θεωρούμε είναι σοβαρά ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Συγκεκριμένα κάθε χρόνο ελέγχουμε όταν με το τέλος της αποκτονίας παίρνουμε δείγματα κυρίως από τα λεπτήρια έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχουν κολλήματα από τα φάρμακα που χρησιμοποιεί το πρόβλημα της αποκτονίας. Φέτος πήραμε δείγματα από τον αερό, την αγριλίτσα, τους μήλους και το κουτσοπόδι. Από αυτά τα δείγματα, συνολικά πάρθηκαν 6 δείγματα, τα 2 δείγματα εντοπίστηκαν οι κολλήματα από το εντομοκτόνο χλωροπυρηφός, δηλαδή το ντούσμπα, που χρησιμοποιείται για το ράζιμα το ξέχασμα της πορτοκαλιάς. Και παλαιότερα είχαμε εντοπίσει το ντούσμπα σε σπανάκι, όταν αυτό γυκνίαζε με καλλιέργεια πορτοκαλιάς. Η περίπτωση αυτή είναι η ίδια, δηλαδή οι ελές γυκνίαζαν με πορτοκαλιές, ψεκάστηκαν οι πορτοκαλιές και το φάρμακο εντοπίστηκε στο λάδι. Να επαναλάβουμε τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής, που είναι ότι χρησιμοποιούμε σκευάσματα σε κάθε καλλιέργεια όταν έχουν έγκριση. Και όταν λέμε ότι έχουν έγκριση, πρώτον να έχουν έγκριση στην αγορά και δεύτερον να έχουν έγκριση για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Αυτό που βρίσκουμε πολλές παραβάσεις είναι ότι χρησιμοποιούν οι παραγωγοί σκευάσματα που δεν έχουν έγκριση στην καλλιέργεια. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι διαβάζουμε την ετικέτα. Όπως υπόθηκε και πριν, δεν ψεκάζουμε όταν έχουμε αέρα, γιατί με τον αέρα μεταφέρεται από τη μία καλλιέργεια στην άλλη. Προσέχουμε όταν έχουμε συγκαλλιέργεια, αν αυτό το σκεύασμα που χρησιμοποιούμε έχει έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες, γιατί από εκεί πιθανόν είναι το πρόβλημα που βρέθηκε με το χλωροπυρηφός. Και προσέχουμε πάλι με τις τουρμπίνες να τουλάχιστον αφήνουμε τις δύο σειρές τις ακρινές, αν είναι ακριανές, αν είναι για άλλη καλλιέργεια δίπλα, όπως είπαμε τώρα την περίπτωση της ελιάς με τα εσπεριδοειδή, ας χάσουμε τις δύο σειρές, δεν θα τις χάσουμε από παραγωγή, ας έχουμε λίγο περισσότερη προσβολή από οτιδήποτε. Αυτό είναι και ένας κανόνας ολοκληρωμένης, γιατί αφήνουμε και το ωφέλιμα να αναπτύσσονται. Ας αφήσουμε λοιπόν δύο ακρινές σειρές, να μην τις ψεκάσουμε όταν είναι με την τουρμπίνα, γιατί να μην μεταφερθεί στη διπλανή καλλιέργεια. Και να δώσουμε και να πω και κάτι που συμβαίνει και φέτος, επειδή έχουμε πάρα πολύ μικρή παραγωγή στις ελιές, περιμένουμε τέλος πάντων ότι θα έχουμε και καλύτερες τιμές, θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν την ποιότητα του λαδιού. Ένας από τους παράγοντες που υποστηρίζει την καλή ποιότητα στο ελαιόλαδο είναι μαζεύουμε τις ελιές, τις αποθηκεύουμε σε μέρος που είναι... όχι μέρος που να έχει πολύ ήλιο, αλλά να έχει αέρα. Γι' αυτό η συγκομιδή και είναι καλύτερο να γίνεται με πλαστικές κλούβες ή με τρίχινες σάκους, με τρίχινους σάκους, έτσι ώστε να μην έχουμε λιπόλυση που υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου. Και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι δεν νοείται, όχι μόνο και αυτοί που... και οι διακινητές λαδιού, τα μεγάλα ελαιοτριβία που διακινούν μεγάλες ποσότητες λαδιού, είτε στο εσωτερικό της αγοράς, είτε και στο εξωτερικό, να μην κάνουν ελέγχους υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ένας ή δύο να δυσφημίζουν τα ελληνικά προϊόντα και το ελληνικό ελαιόλαδο. Εκλογές πραγματοποιήθηκαν σήμερα για εκλογή νέων μελών της ΕΛΜΕ Αργολίδας και η συμμετοχή στις κάλπες ήταν σημαντική. 4 ήταν οι παρατάξεις που εκπροσωπήθηκαν με υποψήφιους τους και αύριο θα σας ανακοινώσουμε τους εκλεγέντες που θα διεκδικήσουν για τα πολλά προβλήματα του κλάδου. Οι κάλπες στήθηκαν στην αίθουσα του πρώτου γυμνασίου Ναυπλίου. Σήμερα έχουμε εκλογές για την τοπική ΕΛΜΕ, την ΕΛΜΕ Αργολίδας, όπως κάθε χρόνο. Έχουμε μια αρκετά σημαντική προσέλευση για την ώρα που συζητάμε, 11 η ώρα περίπου. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουμε μεγάλη συμμετοχή και καλά αποτελέσματα σε όλους. Πόσες παρατάξεις κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν 4 παρατάξεις. Αυτές? Είναι η ΔΑΚΕ, είναι η Ανεξάρτητη Κίνηση Καθηγητών, είναι το ΠΑΜΕ και είναι και απέναντι όχθη. Μάλιστα.
αυτές τις τέσσερις παρατάξεις. Και αποχρώσεις πολιτικές, φαντάζομαι. Όλοι έχουν πολιτικές αποχρώσεις, αναγκαστικά. Πόσοι περίπου θα αναμένετε να είναι διαγραμμένοι? Είναι περίπου 300 με 350. Η συμμετοχή συνήθως είναι εκεί γύρω στα 300 άτομα. Γύρω στα 300 άτομα. Συνήθως είναι εκεί. Αλλά σήμερα δείχνει ότι υπάρχει μια αναδική τάση. Ελπίζω να κρατηθεί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα που θα κλείσουμε. Οπότε ίσως έχουμε παραπάνω συμμετοχή. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Κρυολόγησες? Τα αντιβιωτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς που προκαλούν τα κρυολογήματα και τη γρίπη. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ξεκούραση και άφθονα υγρά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλέψου το γιατρό σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Μην παίρνεις αντιβιωτικά χωρίς λόγο. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Όπερα. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Για θύμισέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Για θύμισέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Όπερα. Σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα, την Τετάρτη το απόγευμα στα Γκούντις Ναυπλίου, από τον ιδιοκτήτη του Σίλια Πουρσανίδη, δόθηκε στους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου του Ειδικού Σχολείου Άργους η επιταγή των 10.000 ευρώ για κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν κατά τη μουσική εκδήλωση που πραγματοποίησε η διοίκηση των Γκούντις με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και όπου συμμετείχαν πολλοί συμπολίτες μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες τιμούν τους επιχειρηματίες και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Σήμερα, ενώ φαίνεται σαν να ολοκληρώνεται αυτό που εδώ και αρκετούς μήνες παλεύαμε, δηλαδή να φέρουμε σε πέρας μια πολύ μεγάλη συναυλία για να μαζευτούν χρήματα για το ειδικό δημοτικό σχολείο Άργους,
και όμως δεν ολοκληρώνεται. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει μια σχέση οικογενειακή. Το ότι θα είμαστε κοντά στο ειδικό δημοτικό σχολείο το Γκου της Ναυπλίου είναι δεδομένο και εγώ προσωπικά. Με αυτή την προσπάθεια ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και με τον κύριο Κακούρο αλλά και με όλο το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Νιώθουμε υπερήφανοι που μπορέσαμε κι εμείς έστω και λίγο να βοηθήσουμε αυτό το σχολείο. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τους συνεργάτες μου που πάλεψαν όλο αυτό το διάστημα για να φέρουμε σε πέρα σε αυτή την εκδήλωση, τους χορηγούς που μας στήριξαν πραγματικά, την Ελεονόρα Ζουγανέλη που πραγματικά έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό και όλος ο κόσμος ευχαριστήθηκε αυτή τη βραδιά και τον κόσμο που μας στήριξε με το εισιτήριό του για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία τον Ποστανιδή, τον ιδιοκτήτη των Goodies και Flow Cafe Ναυπλίου για αυτή την χειρονομία. Αυτή η επιταγή θα πιάσει τόπο, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ. Είστε συγκινημένος πραγματικά, το βλέπουμε. Είναι κάποιες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά μεταξύ όλων μας στη τελική ανάλυση. Και αυτή η χειρονομία του φίλου Ηλία Μπουρσανίδη είναι ακριβώς αυτό. Ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν στο σχολείο και που εσείς ως Σύλλογος Γονέων θα τις καλύψετε με αυτό το ποσό? Εμείς θα έρθουμε σε επαφή με το σχολείο, με τους δασκάλους, θα δοθούν οι προτεραιότητες και σε κάποιες οικογένειες που αυτή τη στιγμή περάνε πολύ δύσκολα, θα βοηθηθούν και αυτές οι οικογένειες και γενικά ό,τι χρειάζεται μέσα στο σχολείο να επενδυθεί ώστε τα παιδιά μας να μην είναι παιδιά μια δεύτερη κατηγορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία για την κίνησή του. Από την περσινή χρονιά, σε συνεργασία με τον κύριο Διευθυντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους και με την κυρία Κοινωνική Λειτουργό, έχουμε στοχεύσει κάποιες οικογένειες, μέλη του συλλόγου μας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα. Αυτές είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, στις οποίες αντιμετωπίζεται σοβαρό το πρόβλημα διαβίωσης, όχι επιβίωσης, όπως όλοι μας αντιμετωπίζουμε, στην κυριολεξία, επιβίωσης. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι να δίνουμε κάποια πακέτα στις οικογένειες αυτές και 2-3 φορές το χρόνο. Από εφέτος και με την ευκαιρία τούτη θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες αυτές και άλλες δράσεις που στην πορεία θα δούμε. Πόσα παιδάκια φιλοξενούνται στο σχολείο? Στο δημοτικό έχουμε 35 παιδιά και στο ειδικό νηπιαγωγείο Ναυπλίου που στεγάζω στον ίδιο χώρο είναι 10 παιδιά. 45 συνολικά. Συνολικά 45. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Σαφώς και υπάρχουν προβλήματα. Εφέτος υπάρχει, όσον αφορά την οργάνωση του σχολείου, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε σχετικά νωρίς να έχουμε καθηγητές, δασκάλους. Βέβαια, ποτέ δεν ολοκληρώνεται, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Όμως, φέτο μπορώ να πω, όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι μια καλή χρονιά. Πιστεύω και του χρόνου και τις επόμενες χρονιές να έχουμε αυτά. Μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία και άλλες συνθέσεις του Νότι Χασάπη θα παρουσιαστούν κατά τη μουσική βραδιά αφιέρωμα στο Νότι Χασάπη που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ναυπλίων και ο ΔΟΠΑ το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 7.30 στο Τριανόν. Κάθε πόλη πρέπει να θυμάται και να τιμά τους ανθρώπους, τους πολίτες της που διακρίνονται. Σε κάθε τομέα, την είπε ο πολιτισμός, η τέχνη, η επιστήμη, ο αθλητισμός. Αν μια πόλη ξεχνάει αυτούς τους ανθρώπους, τότε χάνει και αυτή ένα κομμάτι από την ιστορία της και χάνει και από την ίδια της την αξία. Στο Ναύπλιο έχουμε στο παρελθόν τιμήσει πολλούς, αρκετούς από τους συμπολίτες μας που διακρίθηκαν και ο Νότης ο Χασάπης είναι ένας από αυτούς. Ένας συμπολίτης που του οφείλαμε τουλάχιστον ένα αφιέρωμα, μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτόν. Το Σάββατο μας έρχεται στις 9 Νοεμβρίου και στις 7.30 στο Τριανόν, ο Δήμος Ναυπλίου και ο ΔΟΠΑΤ τιμούν τον Νότι Χασάπη για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. 40 χρόνια προσφοράς στην ελληνική μουσική, 40 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Μια πορεία που ξεκίνησε πριν 40 χρόνια στην Μποάτ Άρτεμις, συνεχίστηκε με το βραβείο Θεσσαλονίκης το 1984 και να θυμίσω ίσως την σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα του, τη μελοποίηση των ποιημάτων του Νίκου Καπαδία το 1986 και το δίσκο SS Ιόνιον. Μια δημιουργία, ένας δίσκος, μια μελοποίηση καταχωρημένη πλέον στις κλασικές της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Μια μελοποίηση που για πολλούς είναι ίσως η αυθεντικότερη, η σημαντικότερη μελοποίηση των ποιημάτων του Νίκου Καπαδία. Με χαρά μας λοιπόν θα έχουμε μια βραδιά αφιερωμένη στο Νότο Χασάπι. Ελάχιστος φόρος τιμής. Ένας άνθρωπος που η μουσική του μας έχει συντροφεύσει και θα μας συντροφεύει στα επόμενα χρόνια. Καλό όλους τους δημότες, όλους τους συμπολίτες να συμμετέχουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια αναδρομή στο έργο του με παλαιά αλλά και καινούργια τραγούδια του Νότη του Χασάπη. Ένας καλλιτέχνης που του ευχόμαστε και στο μέλλον να μας προσφέρει ωραίες στιγμές όπως αυτές που μέχρι σήμερα μας έχει προσφέρει. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε, όλα τα δελτία ειδήσεων της DR Τηλεόρασης μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το website www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, 100% τοπική δυναμική αλυσίδα, με 3 καταστήματα, Ηρακλέως 30, Άργος, Χαρίλαο Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, είμαστε οι καλύτεροι, στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HASP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 10 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 11 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 8 έως 24 και στα νησιά από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.